η σκηνή, αγαπητή μου, της Αναστάσεως του Υιού της Χείρας της Ναΐν περιγράφεται λιτά μεν, αλλά πολύ ζωηρά. Μένω του λόγου ο Κύριος ανέστησε αυτό το παλικάρι. Του είπε: «Νεανίσκε, σύλλεγω, εγέρθητη. Εγώ σου λέγω εσένα, σήκω». Και ο νεανίσκος αναστήθηκε. Φόβος και έκστασης κατέλαβε τον λαόν και πολύ δίκαια. Γι' αυτό και το συμπέρασμα ήταν ότι προφήτης μέγας εγίγερται εν ημίν, έτσι έλεγε ο λαός, και ότι επισκέψατο ο Θεός των λαών αυτού. Αλλά και σήμερα στην εποχή μας, αγαπητοί μου, η νεότητα παρουσιάζει μια χειροτέρα νέκρωση. Είναι η πνευματική νέκρωση. Και όπως την βιολογική νέκρωση του νέου ανθρώπου υπάρχει πολύ πένθος, έτσι και περισσότερο θα έπρεπε στην πνευματική νέκρωση ενός νέου από την νεολαία μας να ανήκε ο θυμός πολλής. Όταν ακούτε ότι όλο και κατεβαίνουν τα ναρκωτικά, κατεβαίνουν στις ηλικίες, 18 χρονών, κάποτε όταν εγώ λαϊκός είμαι, τα ναρκωτικά περιορίζονται σε κάποιους ανθρώπους σε ειδικά στέκια στα λιμάνια. Μετά άρχισε το κακό να προχωρεί και σήμερα κατεβαίνουν στις ηλικίες, ενώ τα ναρκωτικά 18, 17, 15, 13, 12 ετών. Το ακούτε? Μπορεί λοιπόν να μην ανήκει ο δειρμός πολλής. Ο Κύριος όμως, αν πραγματοποιήσε τρεις μόνον αναστάσεις, τόσες τουλάχιστον αναγράφονται στην Αγία Εγγραφή, πολύ περισσότερες όμως πνευματικές νεκραναστάσεις έγιναν και γίνονται και θα γίνονται. Γι' αυτό ας παρακολουθήσουμε το Ιερό Κείμενο. «Και προσελθόν ύψατο της ορού». Έβγαιναν, λέει, από την πόλη νεκρός το φέρετρο, πίσω η μάνα έκλαιγε, συγγενείς, κόσμος πολλής, ικανός, λέει, όπλος, ο Ευαγγελιστής, τη συνόδευαν για να πάρουν στο νεκροταφείο. Και εκείνοι έβγαιναν από την πόλη και ο Κύριος με τους μαθητάς του εισήρχεται εις την πόλη να είναι. Τι δε τραγικό. Να είναι, θα πει ωραία. Εβραϊκά, να είναι, θα πει ωραία. Αλλά πώς μπορεί να είναι μια πόλη ωραία όταν βγάζει η πόλη σε αυτήν νεκρούς ανθρώπους? «Και προσελθόν», λέγει, «ύψατο της ορού». Οι δύο αυτές ομάδες συναντήθηκαν, ο όχλος, το φέρετρο και τα λοιπά, και η ομάδα του Κυρίου, οι μαθητές. Έτσι λοιπόν προσελθόν ο Κύριος πλησίασε και ύψατο της ορού. Σωρός λέγεται ο νεκρός, η σωρός, το σωμιόμικρο, και ύψατο, ακούμπησε τον νεκρό. Ανάγκη λοιπόν να προσέλθει ο Ιησούς και να εγγύσει την νεκρωμένη νεολαία μας. Αυτή η προσέγγιση όμως πώς μπορεί να νοηθεί? Με τη χάρη του Θεού και με τον ζωντανό λόγο που θα προσφέρει η Εκκλησία. Με αυτά τα δυο. Με τη χάρη του Θεού και με τον ζωντανό λόγο, επαναλαμβάνω, που θα προσφέρει η Εκκλησία.
Αυτός ο ζωντανός λόγος πρέπει να βρει τα σημεία επαφής. Εδώ χρειάζεται πολύ προσοχή. Όταν λέμε αγαπητοί μου σημεία επαφής, δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία θα προβεί σε αβαρίες για να κερδίσει τους νέους. Έχει αποδειχθεί ότι όταν προσφέρεται ο Λόγος του Θεού ατόφιος, ανόθευτος, τότε δημιουργούνται σημεία επαφής, γιατί η ψυχή αναζητά το αληθινό και το γνήσιο, και οι νέοι μας το αντιλαμβάνονται αυτό. Είναι μεγάλος ο πειρασμός να νομιστεί ότι σημεία επαφής δημιουργεί ένα μείγμα Χριστού και κόσμου. Ήμουν λαϊκός πάνω από 40 χρόνια. Όταν μου έλεγε ένας κληρικός ότι τον επισκέπτεται κάποιος νέος, όχι εδώ στη Λάρισα, τον επισκέπτεται και εξομολογείται. Αυτός ο νεαρός είχε πολλές φιλενάδες, δηλαδή έπεφτε στην πορνεία. Και τότε, όπως μου λέει ο ίδιος ο ιερεύς, του λέει, καλά, κοίταξε να δεις, να έχεις μόνο μία. Ωραία συμβουλή. Για να τον βοηθήσει, να τον καλοπιάσει, του είπε ότι μπορεί να έχει μόνο μία φιλενάδα. Παππούλη μου, τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά που λες? Αυτή είναι η αβαρία. Η αβαρία που ανακατεύουμε το Λόγο του Θεού με το κοσμικό φρόνημα. Και νομίζουμε με τον τρόπο αυτόν ότι θα κερδίσουμε, αλλά δεν κερδίζουμε. Δεν κερδίζουμε. Αυτό έχει μεγάλη έκταση, αγαπητοί μου, και θα ήθελα να το αντιληφθούμε πολύ καλά. Συμβουλεύομαι το παιδί μας ακόμα να πάει στην Εκκλησία. Μπορεί όμως να πάει και στο πάρτι, να πάει και από εδώ, να πάει και από εκεί. Σταθείτε. Τι κάνουμε? Τι κάνουμε για να μην χωγήσει το παιδί? Του λέμε και τα κοσμικά και τα πνευματικά. Αυτή είναι η αφαρία. Δεν θα πλησιάσουμε την νεολαία μας με αφαρία. Δεν πρέπει, δεν είναι δυνατόν. Αλλά ας δούμε αυτή τη φρασούρα του Κυρίου, όπως μας την καταχωρεί ο Ευαγγελιστής, που είναι τρεις λεξούρες. Νεανίσκε, συλλέγω, εγιάχητη. Νεανίσκε. Ωραία προσφόρηση του Κυρίου που φανερώνει όχι το όνομα αλλά την ηλικία. Και η εφηβική και η νεανική ηλικία είναι η πιο δύσκολη αλλά και η πιο συμπαθής ηλικία. Προβλήματα υπαρξιακά, επαγγελματικά, ηθικά, πνευματικού προσανατολισμού, σχέσεων κλπ. Αυτά έχει η εφηβική νεανική ηλικία. Μόνο το πρόβλημα των σχέσεων που το ζούμε τόσο τραγικά εις τους νέους μας, είναι αρκετό να συλλάβουμε το μέγεθος αυτών των προβλημάτων. Ποιος θα τα λύσει αυτά? Ποιος άλλος από τον Χριστό? Πρέπει να αντιληφθεί η νεολαία μας ότι ματαιοπονεί στις αναζητήσεις της στην κουλτούρα, στις ληστικές και πολιτικές θεωρίες, στις ειδονές και τα ναρκωτικά. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, την νεολαία μας, ο γονιός τα παιδιά του, ο εκπαιδευτικός τους μαθητάς του, ο κατηχητής τους, κατηχητοπαίδας, να βρουν το σωστό δρόμο, τον σωστό δρόμο. Χωρίς αβαρίες όμως, σας εξήγησα, γιατί αλλιώτικα όλα τα άλλα
οδηγούν σε ένα αδιέξοδο, οδηγούν σε χάος. Συλλέγω. Η δεύτερη λέξη που είπε ο Κύριος εις τον εανίσκον αυτόν, εγώ σου λέω. Και τότε ο Κύριος ομιλεί στη νεολαία και της λέγει, συλλέγω. Το συνόμικρο γιο, δηλαδή σε σένα λέω. Σε σένα ομιλώ. Ποιος? Εγώ, ο ενανθρωπίσας Θεός. Εγώ που στάθηκα νήπιο, έφηβος και νέος. Πέρασα με την ενανθρώπισή μου τη δική σου ηλικία και τη γνωρίζω. Γνωρίζω τα προβλήματά σου από ό,τι εβίωσα ως άνθρωπος. Εκείνο το εγώ ομαθών ανθών έπαθων. Εγώ που έμαθα χωρίς αμαρτία εννοείται. Εκείνα τα οποία μου συνέβησαν στην παιδική μου και φιλική μου και νεανική μου ηλικία. Γνωρίζω, χωρίς αμαρτία το υπογραμμίζω. Συνεπώς, επειράστη. Και συνεπώς, είμαι σε θέση να γνωρίζω. Από προσωπική εμπειρία. Έτσι λοιπόν, σου ομιλώ προσωπικά. Γιατί αν ενεφανίζεται ο Θεός να μιλούσε στον άνθρωπο, στον νέο, θα έλεγε κανείς, θα έλεγε ο νέος προς τον Θεό, Κύριε, τι ξέρεις εσύ από μένα, τι ξέρεις, έχεις την εμπειρία της ζωής μου, τι ξέρεις. Δεν μπορεί να το πει όμως αυτό σήμερα ένας νέος. Ο Χριστός, νέα μου, έστω να σε βοηθήσει, γιατί πέρασε και τη δική σου ηλικία με την ενανθρώπισή του. Εσύ που ζεις λοιπόν τόσο έντονα την πνευματική κρίση της εποχής σου, έρχομαι να σε βοηθήσω. Ναι, την κρίση της εποχής σου. Εσύ που έχεις βαθιές εμπειρίες της αμαρτίας. Φυσικά η αμαρτία πάντα υπήρχε σε κάθε εποχή, αλλά δεν θα διαφωνείτε αν πούμε ότι οι εμπειρίες της αμαρτίας στην εποχή μας είναι πολύ μεγάλες, έντονες, ξέχυλες. Τρέχουν στο δρόμο, ρέουν στο δρόμο οι εμπειρίες αυτές. Και ποιος δεν έχει και ποιος δεν βλέπει αυτές τις εμπειρίες της αμαρτίας στην εποχή μας. Εσύ λοιπόν μπορεί ακόμη, ναι μου, να στράφηκες και εναντίον, να σου μίλησαν άλλοι μεγαλύτεροι εναντίον μου και να σε εμπόλιασαν και με την απιστία και με την αθεία. Εγώ λοιπόν τώρα σε θεωρώ φίλο μου και θέλω να σε βοηθήσω. Κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει και να σε νεκραναστήσει. Στρέψου λοιπόν προς εμένα, όχι για να με πολεμήσεις, αλλά για να με ακούσεις. Και τι έχω να σου πω, άκουσε το. Το τρίτο, εγέρθητη. Σήκω, εγέρθητη, σήκω. Όταν λέμε εγέρθητη, προϋποτίθεται, όπως ο πεθαμένος άνθρωπος είναι οριζοντιωμένος. Δεν είναι όρθιος. Εγέρθητη λοιπόν θα πει σήκω, στάσου στα πόδια σου. Για να δούμε. Δεν εγέρθητη. Εγώ ο Κύριός σου σε δημιούργησα σε ορθία στάση, που είναι έκφραση ότι είσαι Κύριος της δημιουργίας και βασιλιάς και κυρίαρχος. Γι' αυτό ονομάζουμε Κύριος των κυριευόντων και βασιλεύς των βασιλευόντων. Η ορθία στάσης είναι έκφραση της δικής μου εικόνος σε σένα. Η ορθία στάσης εκφράζει αναζήτηση εμού του δημιουργού σου. Εκφράζει διαφοροποίηση από τα ζώα. Γι' αυτό εν τιμή ον
εσύ υπάρχουν εν τιμή, δεν πρέπει να συγκρίνεσαι με αυτά και να ομοιάζεις με αυτά. Είσαι ευγενός καταγωγής. Μη πέφτεις στα πάθη που σε εξομοιώνουν με τα ζώα. Μια παρέα κάποτε είχαν σκοπό να πάνε να πιούν. Συμπεταβαίνουν. Καθίσαν στο τραπεζάκι τους και παρήγγειλαν τα δέοντα, τα φύγη κλπ. Λέει λοιπόν ένας, παιδιά, για πέστε, πώς να πιούμε, σαν άνθρωποι ή σαν ζώα? Και απαντάει ένας άλλος, θα πρέπει να πιούμε σαν ζώα. Σαν ζώα? Ναι, λέει αυτός. Το ζώο, όταν του βάλεις κάτι να πιει, νερό, γιατί δεν πίνει κρασί το ζώο, όταν πιει το δέα, το αναγκαίο νερό, φεύγει από μακρύ, δεν πίνει άλλο περισσότερο. Συνεπώς πρέπει να πιούμε σαν τα ζώα, γιατί σαν άνθρωποι δυστυχώς πίνουμε και μετά. Είσαι λοιπόν ο άνθρωπε ευγενούς καταγωγής, μη πέφτεις στα πάθη που σε εξομοιώνουν με τα ζώα. Ο θάνατος καθιστά οριζοντιωμένο τον άνθρωπο, τον κάνει πτώμα. Πτώμα από το πίπτο. Πτώμα, πίπτο. Εγώ όμως που είπε η ζωή, έρχομαι και σου λέγω να σηκωθείς. Στην εποχή μας οι άνθρωποι περπατούν με τα τέσσερα. Τη λέξη τέσσερα τη βάζω εντός εισαγωγικών. Δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να κοιτάξουν ψηλά. Αυτό εννοεί περπατούν με τα τέσσερα. Πραγματικά, πραγματικό θεωρούν μόνον ό,τι βλέπουν χάμω. Ό,τι είναι χώμα. Ό,τι είναι υλικό και παθιασμένο. Δεν σηκώνει το κεφάλι ψηλά. Δεν σηκώνει. Ο Θεός έβαλε τα αστέρια στον ουρανό για να σηκώνουμε το κεφάλι μας, να τα βλέπουμε, να τα ερευνούμε αν θέλετε, να τα μελετούμε και να τον δοξάζουμε τον Θεό. Πόσες φορές έχουμε διάφορα φαινόμενα, αστρονομικά και τα λοιπά, αλλά και μετεωρολογικά φαινόμενα. Θα σηκώσουμε το κεφάλι μας. Ναι, σηκώσαμε το κεφάλι μας έτσι όπως κελάχι? Όχι, για να δοξάσουμε τον Θεό. Για να πούμε τι σοφός που είναι ο Θεός. Κοίταξε τι έφτιαξε. Κοίταξε πώς τα έφτιαξε. Σου έκανε λοιπόν έναν ουρανό από πάνω σου για να μπορείς να σηκώνεις, αδελφέ μου, τα μάτια σου και να θαυμάζεις και να δοξολογείς τον Θεό. Αγαπητοί, έτσι ομιλεί ο Χριστός στην νεολαία μας. Αλλά εμείς οι μεγάλοι, ναι ναι οι μεγάλοι, οδηγούμε την νεολαία στο νεκροταφείο και στον ενταφιασμό. Αυτό είναι κάτι πολύ τραγικό για μας. Δεν αφηνίασε η νεολαία μόνη της, γιατί είναι αφηνιασμένη η νεολαία μας. Εμείς τις βγάλαμε τα χαλινάρια. Και τα χαλινάρια της νεολαίας είναι τα μη. Δηλαδή, όχι αυτό. Τα μη. Τους νόμους, τις εντολές, τα κάγκελα, και τους είπαμε ότι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν επεμβαίνουμε και αφήνουμε τους νέους να κάνουν ό,τι θέλουν. Μην τα εμποδίζεις τα παιδιά. Μόλις πέρασε η κατοχή, που πεινάσαμε εννοείται στην κατοχή, πολλοί από εσάς έχετε κάποια ηλικία και πρέπει να το θυμόσαστε. Ναι, είμαστε τότε. Κάποιοι άνθρωποι παντρεύτηκαν, κάνανε παιδιά και τι συνέβη?
Συνέβη το εξής, αγαπητοί. Υπήρχε εξής νοοτροπία. Επειδή εμείς υποφέραμε, άσε τώρα τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν. Να φάνε όσο θέλουν, να πιούν όσο θέλουν, να πάνε όπου θέλουν. Επειδή εμείς, εννοείται από εξωτερικούς λόγους και παράγοντες, όπως ήταν η κατοχή, η γερμανική κατοχή, δεν μπορέσαμε να ξεδώσουμε, τώρα τα παιδιά μας ας ξεδώσουν. Αυτή η νοοτροπία δυστυχώς άρχισε να επικρατεί στη γενεά την εποχή, τη γενεά της δική μας που πέρασε την κατοχή, ως προς τη γενεά εκείνη που ερχόνταν. Και αυτό δυστυχώς ήταν η μεγάλη πλάνη μας. Έτσι ο Κύριος επλησίασε το φέρετο του νέου της Ραΐν και οι βαστάζοντες έστησαν. Εκείνοι που κρατούσαν το φέρετρο στάθηκαν. Ναι, ας σταματήσουμε κι εμείς οι βαστάζοντες την νεολαία, το νέο λαό. Αυτό θα πει νεολαία, ο νέος λαός, ο κτιζόμενος λαός, όπως λέγεται στην Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, που οδηγούμε αυτήν την νεολαία στο θάνατο, και το σωματικό και το πνευματικό, με τους άπειρους νόμους μας, με τη διαφθαρμένη αγωγή μας, με τους θανατηφόρους προσανατολισμούς μας και με την αποστασία μας. Ας σταματήσουμε επιτέλους. Ας δώσουμε την ευκαιρία στον Χριστό να πλησιάσει την νεκρωμένη νεολαία μας και εκείνος θα την αναστήσει και θα της αποδώσει πάλι, θα την αποδώσει πάλι την νεολαία στη μητέρα Εκκλησία και στη μητέρα Πατρίδα. Σήμερα δεν πάμε καθόλου καλά. Θα βάζουμε πολλά ερωτηματικά στη νεολαία. Τι θα γίνει αύριο με τέτοια νεολαία που έχουμε? Κάποτε ας το αντιληφθούμε. Μόνο ο Χριστός θα είναι εκείνος που θα αναστήσει και σωματικά και πνευματικά τους νεκρούς, γιατί αυτός μόνος είναι η ζωή και η Ανάσταση. Μην εμποδίζουμε τα παιδιά μας. Μια κυρία μου έλεγε πρόσφατα, και είναι καλή κυρία, πόσο λυπήθηκα, δεν άφηνε το παιδί της να πάει στο κατηχητικό σχολείο για να μην γίνει παπάς, επειδή είχε μία τάση το παιδί να πηγαίνει στην εκκλησία, να υπηρετεί. Για να μην γίνει παπάς, δεν το άφηνε το παιδί της να πηγαίνει στο κατηχητικό σχολείο. Το παιδί μεγάλος, ανδρώθηκε. Βέβαια πήρε αρνητική στάση, διότι δεν κατηχήθηκε, δεν γαλουχήθηκε όπως έπρεπε να γαλουχηθεί και έγινε εκείνο που έγινε. Και τώρα η μητέρα οδύρεται και λέει, τι έκανα στο παιδί μου? Αγαπητοί μου, ας προσέξουμε. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Να οδηγήσουμε στα παιδιά μας στον Χριστό, στην εξομολόγηση, στον εκκλησιασμό, στην κατήχηση, για να μπορεί το παιδί μας εκεί να πάρει ό,τι μπορεί να πάρει. Και ακόμα εμείς δεν έχουμε πληρότητα να βοηθήσουμε το παιδί μας. Εμείς έχουμε μόνο κάτι, τον καλό λόγο βέβαια, αλλά και το καλό παράδειγμα. Θα συμπληρώσει όμως η Εκκλησία τα υπόλοιπα. Πρέπει η νέα γενεά να κατηχηθεί και να κατηχηθεί σωστά, ορθά, χωρίς αβαρίες, χωρίς νοθευμένο χριστιανισμό. Και τότε θα μπορούμε να λέμε ότι προσεγγίζει η νεολαία μας τον Χριστό, ο οποίος Κύριος μας είναι η ζωή και η Ανάσταση. Αμήν.